4 Φεβρουαρίου είναι η μέρα της κοιμήσεως του Γέρου του Μοριά. Και μπορεί βέβαια το 2021 που ήταν επέτειος από τα 200 χρόνια της εθνικής μας παλιγκινησίας να πέρασε, αλλά εμείς θα εξακολουθούμε να δίνουμε κείμενα τα οποία μας εμπνέουν τη φιλοπατρία. Διότι άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει το Θεό του, δεν αγαπάει την πατρίδα του, δεν μπορεί να αγαπήσει τίποτα στη ζωή του. Έτσι, και ας νομίζουν μερικοί, ας αλλάξουν χώρα, μερικοί νομίζουν ότι είναι εκτός κλίμακτος, εκτός περιβάλλοντος. Λοιπόν, 4 Φεβρουαρίου 1843 πεθαίνει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αρχιστράτηγος, ο γέρος του Μοριά. Λίγους μήνες πριν να κλείσει τα μάτια του, το ένστικτό του τον ειδοποίησε πως το τέλος βρισκόταν κοντά. Περιόδευσε σε όλο το Μοριά. Παντού από που περνούσε, φώναζε φίλους και εχθρούς και τους αποχαιρετούσε, δίνοντας και παίρνοντας συγχώρεση. Ποιος το κάνει αυτό, αγαπητέ μου αδελφή? Ποιος το... Θα μου πείτε, δεν έχουν και πολλοί την πληροφορία σήμερα ότι θα φύγουν. Πολλοί όμως άνθρωποι του Θεού εξακολουθούν και σήμερα και ανά τους αιώνες να έχουν την πληροφορία από το Θεό για το πότε θα φύγουν. Και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο δώρο του Θεού για αυτούς οι οποίοι αγαπούν την επιφάνεια του Θεού και εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού, το καταδύναμη φυσικά. Πέρασε, λέει, από τις Πέτσες, από την Ίδρα, συμφιλιώθηκε ακόμα και με τον Κουντουριώτη που είχαν. Συγχώρεσε και αυτόν ακόμα τον Σχοινά, τον Υπουργό Δικαιοσύνης που πίεζε για την καταδίκη του, την περίοδο της δίκης του. Γιατί και αυτός καταδιώχθηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, ο Κολοκοτρώνης, που ήταν ο αρχιστράτηγος του αγώνα. Όλους τους αποχαιρετούσε σαν να επρόκειτο να πραγματοποιήσει ένα μακρινό ταξίδι. Αυτό είναι, αδελφοί μου, η φυγή μας από τον κόσμο αυτό είναι ένα μακρινό ταξίδι, το οποίο όμως θα γίνει και πολύ σύντομα. Την 1η Φεβρουαρίου του 1843, ο Κολοκοτρώνης πάντρεψε το γιο του Κολίνο με την εγγονή του άλλου τη γεμόνα της Βλαχίας πρίγκιπα Ιωάννη Καρατζά. Έτσι, να μαθαίνουμε και λίγα από ιστορία, γιατί αυτά τα έχει γράψει ιστορικός που σας διαβάζω. Ο γάμος αυτός ήταν από τα πιο σημαντικά κοσμικά γεγονότα της Αθήνας. Στο μυστήριο και το γλέντι που ακολούθησε παραβρέθηκαν όλοι οι επίσημοι, καθώς και αντιπροσωπείες από όλες τις ξένες πρεσβείες. Ο γέρος του Μοριά ζούσε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του και διασκέδασε με απίστευτη ζωτικότητα. Δύο μέρες αργότερα παραβρέθηκε στο μεγάλο χώρο του παλατιού, όπου παρουσιάστηκε και πάλι ευδιάθετος. Κάποια στιγμή μάλιστα παρακάλεσε τον βασιλιά να διατάξει τους μουσικούς να παίξουν ελληνικούς χορούς. Τα δημοτικά τραγούδια αντίχησαν στα σαλόνια του παλατιού. Ο γέρος με ευθυμία προσκαλούσε να χορέψουν μαζί του. Στην χάριν αστεϊσμού παρατήρηση του αναγνώστη Δελιγιάννη ότι ήπιε λίγο παραπάνω, απάντησε ότι ήθελε να γλεντήσει τις τελευταίες του στιγμές. Γύρω στα μεσάνυχτα επέστρεψε στο σπίτι του. Με το που ξάπλωσε στο κρεβάτι του, υπέστη εγκεφαλικό. Στις 3 το πρωί, η σύντροφός του κατάλαβε ότι ο γέρος δεν ήταν καλά. Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι καλύτεροι γιατροί της εποχής. Γλαράκης, Ρέζερ και Οικονόμου. Έπραξαν τον ανθρωπίνος δυνατό. Τον φλεβοτόμησαν, του τοποθέτησαν βδέλες, χιόνι στο κεφάλι. Μάταια όμως, ό,τι ξέραν την εποχή εκείνη οι γιατροί, έτσι. Εν τω μεταξύ, ειδοποιημένοι βρέθηκαν κοντά του τα παιδιά του, οι συγγενείς, οι φίλοι του και πολλοί από τους παλιούς συμπολεμιστές του. Όμως η φήμη ότι ο γέρος ήταν άρρωστος διαδόθηκε αστραπιαία σε όλη την πρωτεύουσα. Ανάστατοι οι πολίτες έκλειναν τα καταστήματά τους, άφηναν τις εργασίες τους και έτρεχαν στο σπίτι του. Δεν πίστευαν ότι ο ήρωας των ηρώων της Επανάστασης δεν ήταν δυνατόν να φύγει από κοντά τους. Γύρω στις 11 το πρωί η καρδιά του Κολοκοτρώνη σταμάτησε να χτυπά. Τα τελευταία του λόγια ήταν προς το γιο του Γενναίο. Μέσα σε έναν σπαρακτικό θρήνο του φόρεσαν τη στολή του στρατηγού, τα τσαρούχια του, τον έζωσαν με το σπαθί με το οποίο ξεκίνησε τον αγώνα, τοποθέτησαν μια τουρκική σημαία στα πόδια του να την πατάει συμβολικά και τον έβαλαν μέσα στο φέρετρο. Μέσα σε αυτό τοποθέτησαν επίσης την περικεφαλαία και τη στολή που φορούσε ο γέρος του Μοριά στα Επτάνησα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας διέκοψε την προγραμματισμένη συνεδρίασή του και το σώμα έσπευσε στο σπίτι του νεκρού για να εκφράσει τα συλληπιτήριά του. Το Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε το πρόγραμμα της κηδείας και διέταξε τριήμερο εθνικό πένθος. Η νεκρόσιμη πομπή διέσχισε την σημερινή οδό Ερμού, έστριψε στην Αιώλου και έφτασε στην Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Το πλήθος που έσπευσε να αποχαιρετήσει το γέρο ήταν τεράστιο. Όλα τα μάτια ήταν βουρκωμένα.
Ο Κολίνος κάποια στιγμή λιποθύμησε. Ο Γενναίος, παρά την αρχική του ψυχραιμία, δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη διάρκεια του εμπρεσμένου λόγου του εκκλησιαστικού ρήτορα οικονόμου εξ οικονόμων. Ο τόσο γνώριμος ήχος των κανονιοβολισμών ήταν το τελευταίο αντίο προς τον αρχιστράτηγο των Ελλήνων. Νίκος Γιαννόπουλος, ιστορικός. Ευχαριστούμε πολύ για το κείμενο αυτό, το ωραίο αυτό ιστορικό κείμενο, που όμως βέβαια, εκτός από την ιστορικότητα, βέβαια μέσα στην ιστορικότητα, εμείς το διαβάσαμε για να δούμε πώς ένας άνθρωπος του Θεού φεύγει από τον κόσμο αυτόν. Ήταν γενναίος στη ζωή του, γενναίος και στο θάνατό του. Και όχι μόνο γενναίος, αλλά ο Θεός του έδωσε αυτό το δώρο να τον πληροφορήσει ότι φεύγει. Μεγάλο δώρο, αγαπητοί μου αδελφοί. Φανταστείτε να ξέρει κανείς πότε είναι η στιγμή της αποχωρήσεως του θανάτου. Να προετοιμαστεί, να συγχωρηθεί, να συμφιλειωθεί. Τι μας εμποδίζει όμως να το κάνουμε και από τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Για καλό και για κακό. Έτσι, για καλό μάλλον. Μόνο για καλό.